Μας αξίωσε η Αγία Παρασκευή φέτος να την εορτάσουμε, βέβαια όχι στο προσκύνημά της, το οποίο παρά τα αυτά είχε προετοιμαστεί και περίμενε, εάν υπήρχε η δυνατότητα, να περνούσαμε απέναντι για να κάνουμε τη λειτουργία. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας, τους ανθρώπους της Εκκλησίας και τους εθελοντές μας, που πραγματικά υπερέβησαν εαυτούς και άλλοι με τα πόδια περπατώντας μισή ώρα το μήκος της γραμμής από τα Τέμπη μέχρι το προσκύνημα. Ή πολλές φορές κάποιοι περνώντας είτε με βάρκα είτε και με τα πόδια το ποτάμι, πέρασαν απέναντι προκειμένου το προσκύνημα να το αποκαταστήσουν, να το αναδείξουν, να το καθαρίσουν, έτσι ώστε να μπορεί να δεχτεί προσκυνητές. Βέβαια, δεν υπάρχει δυνατότητα φέτος. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που υπήκουσε την παράκληση της Μητροπόλεως, που παρακάλεσε να μην υπάρξει συνωστισμός, και γι' αυτό και πολλοί δεν ήρθαν φέτος. Τους κατέστη γνωστό ότι δεν θα μοιράσουμε από το αγίασμα. Το αγίασμα είναι απέναντι, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τίποτα στην αποδόχτη. Και έτσι πίστηκαν κάποιοι και δεν ήρθαν και τους ευχαριστούμε πολύ. Διότι αν μαζευόταν πάρα πολλοί κόσμος, πραγματικά θα είχαμε πρόβλημα. Ήρθαν αυτοί οι οποίοι έπρεπε, ήρθαν πάρα πολλοί οι οποίοι έκαναν το τάμα τους, ήρθαν με τα πόδια από την αρχή της κοιλάδας των Τεμπών μέχρι εδώ. Ήρθαν πάρα πολλοί που σταμάτησαν προσωρινά, άναψαν ένα κερί και έφυγαν. Και όλους αυτούς ευχόμαστε η Αγία να τους σκεπάζει και να τους χαριτώνει. Τώρα, σε εμάς παραμένει η πικρία του γεγονότος ότι 10 μήνες μετά την καταστροφή γίνονται ανακόλουθα πράγματα, πάμε προς-πίσω και τελικά, γιατί τα πράγματα είναι απλά, μόνοι μας τα δυσκολεύουμε. Όπως είπα και προηγουμένως, εγώ δεν επιτρέπεται να πω ότι κάποιοι υπεύθυνοι φορείς και βεβαιωτικοί μάλιστα μας λένε ψέματα, δεν επιτρέπεται από χιλιαρχία έως να πω αυτό το πράγμα. Όμως οφείλω να τονίσω το γεγονός ότι εδώ έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Τελικά, όσο πιο πολύ μπλέκεται η κεντρική διοίκηση, τόσο περισσότερο καθυστερούν. Και ενώ τελικά υπάρχει μία μελέτη την οποία προκάλεσε η Μητρόπολη και χρηματοδότησε η εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, μία εταιρεία η οποία έχει σπουδαίο κοινωνικό πρόσωπο και αποτελεί σημαντικό παράγοντα εδώ στην περιοχή, ιδίως σε θέματα βοήθειας των ανθρώπων, ενώ λοιπόν υπάρχει έτοιμη μελέτη και ενώ είχε κατατεθεί, ενώ περιμέναμε να μας πούν αν θα την εγκρίνουν ή όχι, ξαφνικά ακούσαμε από χίλιοι υπουργού ότι θα γίνει άλλη μελέτη, διότι έτσι θέλει το Υπουργείο Υποδομών. Χωρίς αιτιολογία για τη δική μας μελέτη. Μία μελέτη που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, δεν ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει. Συνήθως θα είναι πρόχειρη μελέτη αποκατάσταση, ενώ εμείς δεν θέλουμε να ξαναγίνει η παλιά γέφυρα. Θέλουμε να γίνει κάτι το νέο. Θέλουμε να ψηλώσουν τα βάθρα 2 μέτρα, ώστε σε περίπτωση πλημμύρας ξανά να μην υπάρχει κίνδυνος. Θέλουμε να δοθεί πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία στερούνται αυτή την πρόσβαση. Θέλουμε να γίνει πολύ πιο ασφαλής ο χώρος, έτσι ώστε οι επισκέπτες μας να αισθάνονται αυτή την ασφάλεια και να εμπιστεύονται, να προσέρχονται με πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτό που υπάρχει εδώ στον τόπο, το σεβασμό στην υγεία, στη ζωή τους, στην ασφάλειά τους. Να προσέρχονται λοιπόν να κάνουν τον τόπο τους και να χαίρονται τον τόπο. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι θέλουν να ταυτίσουν τα Τέμπη μόνο με δυστυχίες και συμφορές. Ο αγώνας μας είναι να αναστείλουμε αυτή την εντύπωση και δημιουργώντας κάτι το όμορφο εδώ, να κάνουμε τα Τέμπη τόπο αναψυχής. Τόπο πνευματικής αναφοράς αλλά και τόπο διδασκαλίας. Πού αλλού ζει ο άνθρωπος, το βουνό, το ποτάμι, το δάσος, όλα αυτά τα οποία αποτελούν δωρεές του Θεού. Είναι λοιπόν ένας τόπος που μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλώς γι' αυτό και η Μητρόπολη σχεδιάζει εδώ τη δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής αγωγής. Όσο όμως κάποιοι πολυσυρμούν, όλα αυτά πάνε πίσω και χάνονται γενιές, χάνονται ευκαιρίες για τα παιδιά μας. Αντιδρώντας λοιπόν σε αυτό το χάσιμο χρόνο κομμάτιο τη σπατάλη του χρόνου, συνεννοηθήκαμε με τον Περιφερειακό Κύριο Κουβέτα, ο οποίο από την πρώτη στιγμή έχει δείξει ένα πρόσωπο σεβασμού, αν μη τι άλλο. Και έχει δείξει ότι δεν λέει πολλά λόγια, προσπαθεί να κάνει αυτό το οποίο μπορεί. Συνεννοηθήκαμε, εξοικονόμησε κάποια χρήματα, ενώ κάποιοι όταν έγινε η καταστροφή λέγανε ότι ίσως χρειαστούν τόσο και 5 εκατομμύρια για να αποκατασταθεί αυτή η γέφυρα, δίδοντας ψευδή στοιχεία. Δεν ξέρω, μπορεί να αναφέρονταν στην όδο γέφυρα, που είναι παρακάτω, στη γέφυρα για τα αυτοκίνητα. Αυτή όμως εδώ η γέφυρα έχει πλάτος 1,5 μέτρο και μήκος 57 μέτρα. Όχι 14 πλάτους και 220 που άκουσα χθες. Μην κυκλοφορούμε ψευδείς ειδήσεις και ψευδείς στοιχεία. Ούτε επίσης να επιχαίρουν κάποιοι ότι δεν γίνεται τίποτα και να διαδίδουν συκοφαντίες και ψέματα. Το σπουδαίο είναι ότι η γέφυρα θα γίνει, εντός των επόμενων ημερών ξεκινάνε, είναι δέσμευση της περιφέρειας, με βάση την μελέτη που εμείς έχουμε συντάξει, ακριβώς διότι θέλουμε να γίνει κάτι σωστό και όχι πρόχειρο. Και ακριβώς επειδή έχουμε τη δέσμευση του Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα και ξέρουμε ότι θα την υλοποιήσει, τον ευχαριστούμε θερμά και αυτό και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς επίσης και τον Δήμο Τεμπών, ο οποίος στα πλαίσια των μικρών των δυνάμεων προσπαθεί και ανταποκρίνεται και διευκολύνει και βοηθά. Θέλω να περάσω το μήνυμα ότι όλοι μας ενωμένοι, χωρίς διεξοδικούς και μάταιες αντιπαλότητες, δεν δημιουργούν ποτέ αποτέλεσμα, μάλλον αναστέλνουν το πρόβλημα. Ενωμένοι θα αναστήσουμε το Θεσσαλία. Οφείλουμε
καρδιά μας. Έχει καταπίσει μονότονο και μου το επαναλαμβάνω. Όμως δυστυχώς κάποιοι κάνουν τα δικά τους και δεν καταλαβαίνουν ποιο το συμφέρον όλων. Μόνο αν συστρατευτούμε στο κοινό συμφέρον όλων θα δούμε Θεού πρόσωπο σε αυτήν εδώ τη γωνιά της γης που κατοικούμε.